Αντίστροφα, μετράει η Θεσσαλονίκη για τη γιορτή των ερωτευμένων, με ανθοπολία και καταστήματα δώρων να έχουν ήδη προετοιμαστεί. Οι καταστηματάρχες αναμένουν τη γιορτή του Αγίου Βαλεντίνου, ευελπιστώντας να ζεστάνουν τα ταμεία τους. Αναμένουμε, όχι όπως τα προηγούμενα χρόνια, αλλά σίγουρα αναμένουμε. Έχουν αρχίσει, ψωνίζουν. Πάντα οι γυναίκες πρώτες, οι άντρες τελευταία στιγμή. Και τα αγόρια παίρνουν λίγο πιο καλά δώρα από τα κορίτσια, δεν ξέρω για ποιο λόγο. Και... τι αγοράζουν εσύ? Τα κλασικά αρκουδάκια που να γράφουν κάτι, άλλοι κάποιες χειροπέδες, λίγο πιο πονηρά. Ακόμη και εκείνοι που θα βάλουν το χέρι στη τσέπη θα περιοριστούν στην αγορά κάποιου οικονομικού δώρου, όπως μια φυτήρια κάρτα ή ένα κόκκινο τριαντάφυλλο. Κλασικά τριαντάφυλλα κόκκινα, το νούμερο ένα λουλούδι που επιλέγετε. Οι ορχιδέες που έχουν μπει αρκετά χρόνια πριν στη ζωή μας και επιλέγονται και αυτές. Και όμορφα μπουκέτα, πάντα σε κόκκινες αποχρώσεις, σε κόκκινα χρώματα. Αν και οι επαγγελματίες στηρίζουν τις ελπίδες τους σε αυτή τη γιορτή, οι περισσότεροι καταναλωτές τη θεωρούν καθαρά εμπορική, ενώ λίγοι είναι αυτοί που θα αγοράσουν δώρο στους αγαπημένους τους. Θα πάρεις δώρο για το Αγίου Βαλεντίνου? Όχι. Δεν πιστεύεις αυτό? Όχι. Γιατί? Γιατί είναι μια ηλίθια γιορτή εμπορική. Δεν ξέρω ακόμη, θα αποφασίσω. Άρα πιστεύεις αυτή τη γιορτή? Ναι, πιστεύω. Αλλά εντάξει. Μερικές φορές ναι, μερικές φορές όχι. Όχι, δεν το γιορτάζω. Πιστεύετε ότι δεν αξίζει αυτή η γιορτή? Ναι, όχι, είναι κλασικά εμπορική. Ανεξάρτητα με την εμπορευματοποίηση της γιορτής του Αγίου Βαλεντίνου, σίγουρα η μέρα αυτή μπορεί να αποτελέσει μια ευκαιρία για να εκφράσετε την αγάπη σας.